Τροπή. Σήμερα έχουμε ενημέρωση και γι' αυτό θα έπρεπε και πρέπει να γίνει αυτή η ενημέρωση για να, ξέρει ο... να, ξέρουν και όλοι οι συνάδελφοι όλη την πορεία. Γιατί ακούγονται πράγματα που δεν θέλω να σχολιάσω. Εγώ δεν θα πω στη διαδικασία να σχολιάσω ούτε τι εταιρείε, ούτε αυτά που είπε ο συνάδελφό μου για το πώ δουλεύουν οι εταιρείε, ούτε μα ενδιαφέρει εμά τη Φλόρινα ποιε είναι οι εταιρείε. Εκείνο που καίει τη Φλόρινα εδώ και 10 χρόνια για να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, η εταιρεία, η πρώην εταιρεία που εκμεταλλευόταν το συγκεκριμένο ορυχείο, η εταιρεία του κυρίου Βαρβούτη, σταμάτησε να λειτουργεί το 2001. Ήταν σε επίσκεψη εργασία μέχρι το 2003. Το 2003 κηρύχθηκε έκτοτο ο κύριο Βαρβούτης. Το 2006 έγινε διεθνή διαγωνισμό, ο οποίο απέβη άκυρος, άγονος, γιατί, άγονο, γιατί, δεν είχε αποτέλεσμα. Και, και εκεί παίχτηκαν διάφορε ιστορίε από τι εταιρείε. Αλλά αυτό δεν πρέπει να ενδιαφέρει, πιστεύω, εμά το ποιο σαν επιτροπή και εμένα σαν βουλευτή και τους, δεν ενδιαφέρει σίγουρα την κοινωνία της Φλόρινας για το ποια θα είναι η εταιρεία. Έφτασαμε στην ε, κατάσταση μετά που κηρύχθηκε άγωνο ο διαγωνισμό το 2009 να προτιμηθεί μια διαδικασία η οποία θα είχε πιο γρήγορα αποτελέσματα. Και βέβαια εκεί που ακούγονται στάσεις και έχουν δίκιο είναι αυτό, ότι ενώ πήγαμε με μια διαδικασία για να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, να μην ξαναμπούμε στην περιπέτεια ενό νέου, νέου διεθνού διαγωνισμού που θα πήγαινε άλλα 3, 4, 5 χρόνια πίσω, να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Και θα επιμείνω σε αυτό και θα το πω πέντε φορέ και θα κουράσω. Δεν ενδιαφέρει τη Φλόρεντα ποιο θα είναι ο τελικό αναδόχος της ο, αυτής της διαδικασίας. Καθόλου, μα καθόλου. Μας ενδιαφέρει να έχει φερεγγιότητα, να ξέρουμε ότι μπορεί να δουλέψει, να ξέρουμε ότι θα ανοίξουν οι θέσεις εργασίας, να ξέρουμε ότι θα πάρει φθηνό πετρε... κάρβουνο η ΔΕΗ και δεν θα αναγκάζει να εισάγει, γιατί οι ίδιοι αυτοί που σήμερα ζητούν αναβολή της διαδικασίας και της, της επίσπευσης αυτής της διαδικασίας, οι ίδιοι κατηγορούν τη ΔΕΗ γιατί εισάγει κάρβουνο και η χρήση του λιγνίτη σκοτώνει και προβλήματα στην υγεία έχουν οι κάτοικοι και όμως βλέπετε ότι ψάχνουμε να ανοίξουν τα ορυχεία για να δουλέψουν οι άνθρωποι, να δουλέψει η νεολαία μας και παρακαλάμε μάλιστα να ανοίξει. Από την πρώτη στιγμή ήρθα σε επαφή με την Επιτροπή ως, μέλος, στη... ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας που παρακολουθούσε τις εργασίες της Επιτροπής και ζήτησα κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια κύριε Υπουργέ τα θέτω και τώρα στην Επιτροπή και να ξέρετε ότι θα τεθούν και θα καταθέσω και τα όλα τα έγγραφα όταν θα έρθει η ώρα να κυρωθεί η σύμβαση. Και εκτός από το ότι θέλουμε να ανοίξει το ορυχείο της Βέβης, Έχουμε διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με, τη, με τα χρέη που είχε η πρώην εταιρεία και είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί ο νέος, η νέα εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση αυτού του έργου να υπομιστεί τα χρέη των παλιών. Η ουσία είναι όμως ότι τα χρέη αυτά και προς εργαζόμενους και, προ... και βεβαίως εκεί έχει ευθύνη και το κράτος τα νίκια προς τους ανθρώπους όπου... γιατί δεν υπήρχε εκεί αναγκαστική απολωτριώση υπήρχαν ενικιαζόμενα ήταν τα εδάφη όπου γινόταν η, η εξόριξη του... του Λιγνίτη όλα αυτά τα νίκια από αυτήν τη δεκαετία τη δωδεκαετία που έχει περάσει είναι απλήρωτα υπάρχουν, απλή... υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι Υπάρχουν. Πάρα πολλοί επαγγελματίε και επιχειρηματίε τη περιοχή, οι οποίοι έχουν να παίρνουν ποσά. Και σε αυτό πρέπει να βρεθεί λύση. Και αυτό πρέπει να αποτελέσει. Σίγουρα αυτό το είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο τη Επιτροπή. Αυτό δεν μπορούσε να τεθεί ω όρο στην προκήρυξη που είχε γίνει τότε με την διαδικασία που επιλέχθηκε. Σίγουρα όμω πρέπει να συζητηθεί και να βρεθεί λύση, ώστε. Και αυτό δεν ενδιαφέρει του Φλωρινιώτε και τη Φλόρινα το ποιο θα πληρώσει. Το κράτο, ο ιδιώτη, θα βγουνε. Ναι. Και θα σα πω και μια πρόταση. Θα, θα, βρεθεί κάποια άλλη λύση. Δεν ενδιαφέρει. Σκοπό είναι όμω να βρεθεί η λύση ώστε να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει εκεί ένα ποσό τη τάξη των 370.000 τόνων λιγνίτη. Ο κύριος Πρόεδρος που επισκέφτηκε τις Επιτροπές το είχε δει τα οποία θα μπορούσαν να είχαν εκποιηθεί, θα μπορούσαν να είχαν δοθεί μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, νομίζω ότι είναι στην δικαιοδοσία του Ανάπτυξης ή δεν ξέρω τώρα αν είναι το, στο, στο ΥΠΕΚΑ, ΙΠΕΚΑ, πάντως θα μπορούσαν να είχαν εκποιηθεί να τα έχει πάρει η ΔΕΗ και να, με αυτά τα λεφτά να αποπληρωθούν όλα τα, οι απαιτήσει που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής. Ένα είναι το, το ζητούμενο όμως, ότι όποια λύση και να βρεθεί, πρέπει να πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία, πριν κατατεθεί το, 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 το νόμο σχέδιο, το σχέδιο νόμου για τη σύμβαση, αυτά πρέπει να έχουν συζητηθεί. Και κάτι ακόμα, επειδή αναφέρατε για τα 150 εκατομμύρια σε βάθος 15 ετίας που θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο, ξέρετε πολύ καλά κύριε Υπουργέ ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Φλόρινας μια και εκεί υπάρχουν τα μόνα δύο ιδιωτικά, ένα εν λειτουργία και ένα το οποίο θα λειτουργήσει, τις Αχλάδες και τις Βέβης, τα μόνα εν, λειτουργία ορυχία λιγνίτη. Οι φορείς της, Φλόρινας, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Φλόρινας έχουν ζητήσει να πάρουμε ένα ποσοστό από, αυτά το, από τα, τέλη, τα, τα μεταλλευτικά τέλη, τα οποία καταλήγουν στο Υπουργείο Οικονομίας, όπως όλοι, όλα τα, όλο το αντίτιμο που δίνεται, δεν ξέρω ποια είναι ακριβή ομολογία που χρησιμοποιείται για τα λατομία, για τα μάρμαρα, για τις πέτρες, όπου ένα ποσό, μάλλον όλο το, αντι, όλο το ανταποδοτικό πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς δεν ζητάμε όλο το ποσό να έρθει, αλλά τουλάχιστον ένα μέρος από αυτά τα τέλη πρέπει να πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση.